Γνωρίζουμε ότι ξεκινάνε νέα μαθήματα στις 15 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Τι ετοιμάζετε για τη νέα σκακιστική σεζόν, ποια είναι τα σχέδιά σας? Φέτος για πρώτη χρονιά, με τη βοήθεια και με την ευγενική χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και προσωπικά του κυρίου Καλλύρη, ο Αργοναύτης βρήκε στέγη. Γιατί μέχρι πέρσι, όλα τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε διαφορετικά μέρη που γινόντουσαν τα μαθήματα και δεν είχαμε έδρα. Λοιπόν, φέτος, μετά από αίτηση του Αργοναύτη και μετά από τις επιτυχίες και βλέποντας προφανώς την καλή δουλειά που γίνεται στο Σύλλογο, ευγενικά μας χορήγησε το χώρο αυτό που είναι στο κέντρο νέων, στο πρώην κέντρο νέων, γιατί δεν λειτουργεί το κέντρο νέων πλέον, στο κτίριο που στεγαζόταν το κέντρο νέων, τέρμα Κολιάτσου, Κολιάτσου 112 στην Κόρινθο. Είμαστε σε αυτά τα γραφεία, τα οποία εμείς οργανώσαμε, και εδώ θα δεχτούμε πλέον τους καινούριους σκακιστές μας, αλλά και τους παλιούς. Τα σχέδιά μας είναι πλέον ανοίγονται με την έδρα, με τους χώρους αυτούς, διότι μπορούμε να λειτουργεί και σαν εντευκτήριο. Η Ακαδημία του Αργοναύτη ιδρύθηκε το 2010 από τον αείμνηστο Γιώργο Μπέλο, που ήταν φίλος του Σκακιού. Η εξέλιξη ήταν αραγδαία και μέσα σε 3 χρόνια η ομάδα στέφτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας ιδρύθηκε το 2010 από τον αείμνηστο κύριο Μπέλο, ο οποίος ήταν λάτρης του Σκακιού. Από τότε άρχισε να πρωταγωνιστεί στα δρόμενα του ελληνικού Σκακιού και να έχει σημαντική θέση σε όλες τις διοργανώσεις και κυρίως στην πρώτη εθνική, όπου και έγινε πρωταθλητής τελικά το 2013, πρωταθλητής Ελλάδος. Το 2014 κατέλαβε τη δεύτερη θέση και από τότε ο σύλλογος ήρθε στα χέρια μας, ήρθε στα χέρια Κορινθίων, γιατί ο κύριος Μπέλος ήταν την Αθήνα ο άνθρωπος, και ήρθε στα χέρια Κορινθίων. Από το 2014 είμαι πρόεδρος εγώ με ένα διοικητικό συμβούλιο Κορινθίων. Και σκοπός μας ήταν να, πέραν της διατήρησης της πρώτης εθνικής, γιατί αποτελεί στόχο για τα παιδιά όσα έρχονται στο σύλλογο, να μεγαλώσουμε και να αυξήσουμε κατά πολύ την ακαδημία του συλλόγου, με αποτέλεσμα από 30-32 παιδιά που ήταν το 2014, σήμερα να έχουμε φτάσει στα 100-110-120 παιδιά. Ο κύριος Παπακυριάκος έκανε αναφορά στο περισσινό Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού, που φιλοξενήθηκε στην Κορινθία και συγκεκριμένα στο Λουτράκι. Σε συγκεκριμένη διοργάνωση έλαβαν μέρος περισσότεροι από 960 μαθητές από όλη την Ελλάδα, ενώ αν συνυπολογιστούν οι συνοδοί, διαιτητές και τα άλλα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι βρέθηκαν στην περιοχή μας, γεμίζοντας 14 ξενοδοχεία. Η κορυφή όλων των διοργανώσεων ήταν το περσινό πρωτάθλημα, σχολικό πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, που το φέραμε στο Λουτράκι και το οποίο φιλοξένησε 960 παιδιά από όλη την Ελλάδα και 2.500 επισκέπτες. Μόνο να σας πω ότι γέμισε 13-14 ξενοδοχεία σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση έχει φέρει δυσκολίες σε όλους μας, πόσο μάλλον στα ξενοδοχεία και πόσο μάλλον σε μια περιοχή όπως είναι η Κορινθία και σε μια εποχή που είναι λίγο πριν το Πάσχα, γιατί πάντα εκεί γίνεται, με αποτελέσματα πάρα πολύ καλά για την τοπική κοινωνία.